Πιστεύετε ότι πρέπει μια γυναίκα ή ένας άντρας να συγχωρήσει το σύντροφό του ή τη σύντροφό του εάν απιστήσει? Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πραγματικά θέμα. Εδώ θα σας δώσω την κλασική απάντηση που δίνουμε εμείς οι ψυχολόγοι και μερικές φορές μας ειρωνεύονται και λίγο γι' αυτό, ότι εξαρτάται. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις οι ίδιες, ούτε θα πρέπει να βγάλουμε ένα γενικό κανόνα. Αυτό που θα ήθελα να πω καταρχήν είναι ας μη βιαστεί ο σύντροφος να πάρει μια απόφαση, εν θερμό που λέμε. Εν θερμό έχει αποδειχθεί ότι δεν παίρνουμε τις πιο σωστές αποφάσεις και δεν μπορούμε να κρίνουμε με τη μεγαλύτερη αντικειμενικότητα τι είναι το καλύτερο να συμβεί. Ο λόγος που λέω ότι εξαρτάται είναι γιατί εξαρτάται και από το πώς το αντιμετωπίζει ο άνθρωπος, ο σύντροφος που έχει απατηθεί, αλλά και πώς το αντιμετωπίζει αυτός ο οποίος είναι ο απατών, ας πούμε, άντρας ή η απατούσα γυναίκα. Καταρχήν η βασική συμβουλή είναι ότι πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Δεν πρέπει να κάνει η γυναίκα ή ο άντρας που νιώθει ότι είναι θύμα απιστίας ότι δεν έγινε τίποτα. Δεν πρέπει να το αγνοήσει. Δεν πρέπει να διαφορήσει γι' αυτό. Δεν πρέπει να σκεφτεί ότι ο καλύτερος τρόπος είναι ας τον αφήσω και θα τελειώσει και θα του περάσει. Δεν είναι η σωστή αντιμετώπιση αυτή. Θα πρέπει να το συζητήσει. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να το συζητήσει μέχρι να έχει αποδείξεις για το τι έχει συμβεί. Δηλαδή, η αντιμετώπιση δεν είναι να πας να ρωτήσεις τον άλλον έχεις πάει με άλλη, γιατί προφανώς δεν θα σου απαντήσει. Ακριβώς. Θα σου πει όχι. Συγγνώμη, μην έλεγε ναι, κυρία Καραουλά. Ακριβώς. Αλλά είναι μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση αυτή που λέει βρήκα μία τρίχα. Και γίνεται μια κουβέντα όλη για μία τρίχα.